στο Ίδρυμα Θεοχαράκη επί της Λεωφόρου Βασιλής Σοφίας απέναντι από τη Βουλή γίνεται μία έκθεση «Η αποθέωση του τοπίου του Παναγιώτη Τέτσι», καθώς βλέπουμε το κτίριο του Θεοχαράκη επί της Βασιλής Σοφίας «Παναγιώτης Τέτσις, η αποθέωση του τοπίου». Και στην επάνω είναι τρεις αίθουσες με 25 έργα μεγάλων διαστάσεων του Παναγιώτη Τέτσι, καθώς βλέπουμε αυτά τα τοπία, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, η οποία είναι η Ίδρα, τα ωραία χρώματα τα οποία συνδυάζει, το ουράνιο τόξο, τα βουνά, και όλα είναι από την φύση και το ρυθμό της Ίδρας, η φύση, πίνακας με ωραία κίτρινα χρώματα και το βουνό όπως το βλέπουμε. Αυτός ο πίνακας, φαίνονται οι πινελιές πάρα πολύ, οι πίνακες είναι μεγάλων διαστάσεων και στην άκρη πάντα υπάρχει και η υπογραφή, είναι μακρόστενη, παραλληλόγραμμη οι πίνακες και είναι με την σύγχρονη ματιά όπως την βλέπει σήμερα η μοντέρνα τέχνη και η μοντέρνη καστική, την ζωγραφική, με τα χρώματα και με λίγο αφαίρεση, όχι ακριβώς όπως είναι η φύση, διότι θα υπήρχε η φωτογραφία. Εδώ φαίνεται ολόκληρη η αίθουσα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, είναι η πάνω η αίθουσα στον τέταρτο όροφο, είναι τρεις αίθουσες με έργα ζωγραφικής του Παναγιώτη Τέτσι, καθώς η ζωγραφική χωρίζεται στην παραστατική ζωγραφική και στη ζωγραφική που πάντα κάτι θέλει να δείξει, κάτι θέλει να πει ο καλλιτέχνης, και εδώ ο ζωγράφος θέλει πάντα κάτι να δείξει, κάτι να πει με τα έργα του τα μακρόστενα, και αντλεί θέμα από την φύση της Ίδρας. Εδώ αυτός ο βράχος, ο σαχτής, μοιάζει και με λίγο με τα μετέωρα και λίγο στην άκρη το δίχτυ που σε ανεβάζει στα μοναστήρια, οι πινελιές και η θολούρα που υπάρχει στην εποχή μας και στα μυαλά των ανθρώπων, που κατά βάση περίπου δεν ξέρουν τι θέλουν οι άνθρωποι. Και πάλι τα τοπία του Παναγιώτη του Τέτσι της Ίδρας, αυτό το σταχτή, μεγάλος πίνακας στο μέτωπο της αίθουσας με δύο κυρίες που παρουσιάζουν, και τα χρώματα των πινάκων της έκθεσης όπως φαίνονται. Η θάλασσα, η οποία έχει το μπλε το βαθύ το χρώμα, η γυμνή βράχη και το ανελαίητο, το φως του Αιγαίου, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να το τυθασεύσει κανείς μέσα στα χρώματα. Και όπως φαίνεται η βράχη της Ίδρας από μακριά, η Ίδρα ένα νησί με σπουδαία παράδοση, η οποία έχει παίξει και μεγάλο ρόλο στην Επανάσταση του 1821, γιατί μετά τη συνθήκη του 1700 οι Ιδραίοι απέκτησαν κανόνια στα πλοία και είχαν μεγάλο εμπόριο και πολύ χρήμα και μπόρεσαν και αυτονομήθηκαν, και βάσει αυτών των πλοίων, με τα πολεμικά πλοία, έγινε κατορθωτή και η Επανάσταση του 1821. Τα τοπία της Ίδρας, τα μαύρα χρώματα, τα σταχτιά. Και εδώ πάλι φαίνονται οι βράχοι της Ίδρας, είναι μεγάλα τα έργα. Εδώ μάλλον η θάλασσα είναι στο μπλε το βαθύ το χρώμα, τα δέντρα επάνω στους ξερούς βράχους, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση. Και πάλι φαίνεται η αίθουσα, είναι τρεις αίθουσες με έργα ζωγραφικής στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, στην Βασιλής Σοφίας, απέναντι από τη Βουλή των Ελλήνων. Πάλι τα τοπία, εδώ είναι άλλη αίθουσα, εδώ είναι λίγο πιο ήμερα τα έργα, το κίτρινο χρώμα του καλοκαιριού, το φως του ηλίου, στις γυμνές κορφές και πλαγιές των βουνών της Ίδρας. Περίπου όλα τα έργα επιγράφονται ως τοπία, αποθέωση του τοπίου. Ο βράχος, ο οποίος μοιάζει και με μεγάλο κήτος, το οποίο είναι και πλέει στη θάλασσα, και είναι η Ίδρα, είναι τα ωραία χρώματα του καλοκαιριού, το κίτρινο.
όπως φαίνεται, και στην άκρη είναι ένα μικρό χωριό με τα μικρά σπίτια. Στον πίνακα αυτόν είναι μακρόστενος πίνακας με όμορφα και ωραία χρώματα. Και πάλι εδώ η άλλη αίθουσα, η οποία έχει πάλι τοπία της Ίδρα. Παναγιώτης Τέτσης, η αποθέωση του τοπίου, ζωγραφική 2010-2014. Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει την έκθεση «Παναγιώτης Τέτσης, η αποθέωση του τοπίου, ζωγραφική 2010-2014». Θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η νέα αθέατη δουλειά του με εφάνταστα έργα μνημιακών διαστάσεων, ελαιογραφίες και συνικής μελάνης που αποκαλύπτουν την δύναμη των προσωπικών του μορφοπλαστικών κατακτήσεων. Η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, επισημαίνει στον ομότιτλο κατάλογο της έκθεσης, μεταξύ των άλλων, τα τελευταία έργα του Παναγιώτη Τέτσι φέρνουν αυθόρμητα στην μνήμη περιγραφές του Παπαδιαμάντη, στίχους του Κάλβου, του Σεφέρη και του Ελίτη. Γιατί και ο ζωγράφος, όπως ο Ζακύνθιος Πίτης, πλέκει δοξαστικό και τραχή ύμνο στα καυχήματα των θαυμασίων σκοπέλων. Τα περιπόθητα βουνά και τα χωράφια και χρυσωμένα ακόμα από τον ήλιο του Κάλβου, οι κρυμνώδεις ακτές και οι αλίπληκτοι βράχοι ενός παπαδιαμαντικού Ελίτη. Το ομυρικό πορφύρεον κύμα αναζητούσαν την εικόνα τους στη ζωγραφική. Οι πίνακες που εκτίθενται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, μνημιακοί σε μέγεθος και επικοί στο ύφος, ιστορούν με πρωτόγνωρη θεόκτιστη νησιωτική Ελλάδα που μόνο στην ποίηση είχαμε συναντήσει ως τώρα. Τρεις βράχοι σε σχήμα πύλης, σχουριασμένη, λίγα καμένα πεύκα, μαύρα και κίτρινα, και ένα τετράγωνο σπιτάκι θαμμένο στον ασβέστη. Και ιδού οι στίχοι του Σεφέρη φέρνουν μπροστά στα μάτια μας τους πρόσφατους πίνακες του ζωγράφου. Βουνά και βράχια ηλιοτροπικά γράφουν με χρώματα και φώτα τις ώρες και τις εποχές, ντυμένα άλλοτε με πορφύρες και άλλοτε με σκυθροπά γκρίζα, όταν μεγαλόπτερα σύννεφα αρμενίζουν πάνω του σύμφωνα με την λύρα του Κάλβου. Ο Παναγιώτης Τέτσης γεννήθηκε στην Ίδρα το 1925 και εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στον Πειραιά το 1937. Επέστρεφε όμως κάθε καλοκαίρι στην Ίδρα, όπου άρχισε να ζωγραφίζει. Εκεί συνάντησε τον Χατζικυριάκο Γκίκα και τον Πικιόνι, που τους θεωρεί έμεσα δασκάλους του. Το 1940 παίρνει τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Γερμανό Κλάους Φρίσεντερ και στη συνέχεια σπουδάζει στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 1943-1949. Ένα χρόνο πριν αποφοιτήσει, πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση 1948 Ρόμβος. Το 1951 ξεκινάει και την διδακτική του δραστηριότητα ως επιμελητής στην έδρα ελεύθερου σχεδίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με καθηγητή τον Χατζικυριάκο Γκίκα. Με υποτροφία του Ίκη συνεχίζει τις σπουδές του στο Παρίσι 1953 έως και το 1956, όπου μεταξύ των άλλων παρακολουθεί μαθήματα χαλκογραφίας. Εκλέκτηκε καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 1976, όπου δίδαξε ως το 1991, πρίτανης από το 1989.
Το 1993 έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1999 τιμήθηκε με τον ανώτερο ταξιάρχη του Φοίνικος. Είχε και έχει έντονη εκθεσιακή δραστηριότητα, περισσότερες από 90 ατομικές εκθέσεις και πάρα πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετείχε στην Πιενάλε του Σαν Πάολο 1957 και στην Πιενάλε της Αλεξάνδρειας 1959. Η αναδρομική του έκθεση με τίτλο 35 χρόνια ζωγραφικής 1992 Πινακοθήκη Πιερίδη περιόδευσε τις δημοτικές πινακοθήκες Μυτιλίνης, Πατρών, Καλαμάτας, Ρόδου και Χανίων. Ακολούθησαν και άλλες αναδρομικές εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Φλωρεντία, στην Κύπρο και αλλού.